Ναι, κύριε Υπουργέ, το είπαμε και εμείς ότι τα έργα που έπρεπε να γίνουν στο βοηθητικό γήπεδο όντως έγιναν. Με μεγάλη καθυστέρηση βέβαια, μετά από 10 χρόνια, αλλά τέλος πάντων έγιναν. Και παραδόθηκαν εκεί προς τα μέσα του 2018. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το βοηθητικό γήπεδο δεν φτάνει, δεν επαρκεί για τις ανάγκες 2.000 αθλητών, εάν δεν ολοκληρωθεί και το έργο του κεντρικού σταδίου. Μιλήσατε για την κατάσταση και την χαρακτηρίσατε κρίσιμη. Εμείς τα λέγαμε ότι είναι οριακή, κύριε Υπουργέ, η κατάσταση. Έχουμε συναντηθεί εκεί με τους ανθρώπους που πονάνε και δουλεύουν με το στίβο της πόλης, άνθρωποι για χρόνια, για δεκαετίες, και είδαμε από κοντά τις δυσκολίες να ανταποκριθούν σε αυτό τους το ρόλο. Είδαμε όργανα του στίβου από ένα σωρό ότι χρειάζεται, τέλος πάντων, ότι χρειάζονται τα αθλήματα του στίβου, από εμπόδια, από ακόντια, από σφαίρες, από δίσκους, να είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, ουσιαστικά είναι ακατάλληλα να χρησιμοποιηθούν και εντάξει, οι διαγωνισμοί θα πρέπει να τρέξουν, να γίνουν, δεν μπορεί αυτό να κρατάει για μήνες ολόκληρους. Μιλήσατε επίσης για, για το έργο της επίστρωσης του ελαστικού τάπητα στο κεντρικό στάδιο και για τα ποσοστά υγρασίας. Δεν ξέρω αν από τον Αύγουστο και για όλους αυτούς τους μήνες που έχουν περάσει από τότε δεν βρέθηκαν κάποιες μέρες που να έχουν ποσοστά υγρασίας. Εντάξει, είναι μια πολύ υγρή η Θεσσαλονίκη γενικώς, αλλά ωστόσο υπάρχουν και μέρες, από όσο γνωρίζουμε, που θα μπορούσε να γίνει αυτή η επίστρωση. Μακάρι να μην κρύβεται κάτι άλλο, γιατί το έργο ήταν να παραδοθεί, κύριε Υπουργέ, τον Αύγουστο του 19 και βρισκόμαστε ήδη στο Γενάρη του 20. Ήθελα να κάνω και ένα μικρό σχόλιο για τους αθλητές, για το κέντρο μάλλον υψηλού αθλητισμού που λειτουργεί ένα τμήμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι περίπου 25 αυτοί οι αθλητές υψηλού επίπεδου, που κάνουν πρωταθλητισμό δηλαδή, και οι οποίοι και αυτοί αντιμετωπίζουν τα ίδια φυσικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι αθλητές. Εμείς δεν χωρίζουμε σε κατηγορίες τους αθλητές. Θέλουμε να είναι οι συνθήκες αυτές που πρέπει να είναι και για τον πιο μικρό από τις ακαδημίες μέχρι τον πρωταθλητή. Και βεβαίως, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, εντάξει, βλέπουμε ότι ο ελληνικός στίβος εξακολουθεί να φέρνει επιτυχίες, να φέρνει διακρίσεις, να φέρνει και μετάλλια, είναι προς τιμήν τους, αλλά κάποια στιγμή νομίζουμε ότι η πολιτεία θα πρέπει να δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον της. Και με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, αλλά με ένα ποσό των 650.000 ευρώ για ένα μεγάλο, ένα τεράστιο αθλητικό κέντρο σαν το Καφτατζόγλιο, νομίζουμε ότι αυτό δεν φτάνει ούτε για τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες. Θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση, γιατί το Καφτατζόγλιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη ζώνη της εγκατάληψης, κύριε Υπουργέ. Το είδαμε με τα μάτια μας και τους βοηθητικούς χώρους και τους εσωτερικούς χώρους να στάζουν από παντού με μια μικρή βροχή. Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ σημαντικά έργα, θα πρέπει να δώσετε χρήματα δηλαδή. Επιτέλους, βάλτε και κάποιες άλλες προτεραιότητες, αφήστε λίγο παραπονούμενο το ΝΑΤΟ, αφήστε λίγο τις επιδοτήσεις, τα κίνητρα, όλα αυτά που δίνει η κυβέρνησή σας στο μεγάλο κεφάλαιο και δώστε και για τον αθλητισμό, μαζί και για την παιδεία και για την υγεία, για τις κοινωνικές ανάγκες του λαού μας. Σας ευχαριστώ.